Στην ημίωρη επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τζο Μπάιντεν υπήρχε οικειότητα και όχι αμηχανία, καθώς οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί στο παρελθόν ανταλλάσσοντας απόψεις. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν οι προκλήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα συνεχάριν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας για τα 200 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας. Από την άμυνα και την ενέργεια έως το εμπόριο και τις επενδύσεις, η στενή μας σχέση είναι σήμερα πιο ισχυρή από ποτέ. Την ίδια ώρα η Ευρώπη αντιμετωπίζει την Τουρκία με μαστίγιο και καρότο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες διαπιστώνουν θετικά βήματα σε ευρωτουρκικές σχέσεις, αλλά υπό αίρεση αν ο Ερντογάν επανέλθει σε παράνομες ενέργειες. If Turkey does not move forward constructively, if it returns to unilateral actions or provocations, in particular in the Eastern Mediterranean, of course we would suspend these cooperation measures. Σκληρή ωστόσο είναι η κριτική που δέχεται ο Τούρκος Πρόεδρος για την επιλογή του να αποχωρήσει από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Wir haben natürlich dies auf der einen Seite begrüßt, aber auf der anderen Seite auch die innenpolitische Entwicklung in der Türkei in den Blick genommen und unsere Sorge hier geäußert, insbesondere auch was zum Beispiel den Austritt aus der Istanbul-Konvention der Türkei beinhaltet. Ο Ταγκίπ Ερντογάν όμως δεν υποχωρεί και δεν λογοδοτεί για τις αποφάσεις του σε κανέναν. Bunu kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Ve çıkma kararını verdik. Kendilerine de durumu bildirdik ve bu işte böylece bitmiştir. Στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων συμμετείχε και ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος σύμφωνα με τον Bloomberg εξέφρασε την ανησυχία του για την οπισθοδρόμηση της δημοκρατίας στην Τουρκία και τις στενές σχέσεις της Άγκυρας με τη Ρωσία. Αργότερα πάντως προσκάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο σε φόρουμ για την κλιματική αλλαγή που θα γίνει στις 23 Απριλίου μέσω τηλεδιάσκεψης και θα συμμετέχουν 40 ηγέτες του κόσμου, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας. Με εντυπωσιακούς ελιγμούς, τα F-15 της Σαουδικής Αραβίας, δίπλα στα ελληνικά μαχητικά, ολοκλήρωσαν τις κοινές ασκήσεις στην Κρήτη. Οι εικόνες από την άσκηση με την κωδική ονομασία «Το μάτι του γερακιού» δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Ριάντ. Εντυπωσιακές όμως είναι και οι εικόνες από την κοινή άσκηση με το «Θαρακισμένα» που πραγματοποίησαν αμερικανικές και ελληνικές δυνάμεις στη θρακική συνεργασία.